Συντρόφισσες και σύντροφοι, καλησπέρα. Εκ μέρους των κομματικών οργανώσεων του ΚΚΕ στον Πειραιά και του παραρτήματος ΠΕΑΕΑ Δουσουέ Κοκκινιάς, σας καλωσορίζουμε στην αποψινή μας εκδήλωση. Θέλουμε αρχικά να ευχαριστήσουμε όλους τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που συνέβαλαν στην επιτυχία της αποψινής εκδήλωσης. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα όλους τους συντελεστές, τους μουσικούς, τους τεχνικούς του ήχου, τους συντρόφους μας τραγουδιστές που θα μας συνοδεύσουν στη συνέχεια στο καλλιτεχνικό αφιέρωμα στο μεγάλο Μίκη Θεοδωράκη, στο Μίκη που έκανε τραγούδια τους αγώνες του λαού μας για να τραγουδάμε, να θυμόμαστε, να διδασκόμαστε μέσα από αυτά. Τιμάμε απόψε τα 80 χρόνια από την ίδρυση του ΕΑΜ, τιμάμε τους αγώνες του λαού μας που με μπροστάριδες στους κουκουέδες νίκησαν τους Ναζί και τους ντόπιους συνεργάτες τους. Τιμάμε τα 77 χρόνια από τα γεγονότα του μπλόκου της Κοκκινιάς, από την ημέρα που πάνω από 150 ήρωες στήθηκαν στη Μάντρα και εκτελέστηκαν από τους Ναζί και τους συνεργάτες τους. Όμως είχαν ψηλά το κεφάλι και για μας αυτό είναι το βασικό δίδαγμα. Τιμάμε και διδασκόμαστε από την ταξική πάλη του τότε για να δώσουμε με καλύτερους όρους την ταξική πάλη του σήμερα με όπλο τις αποφάσεις του 21ου συνεδρίου μας για να γίνει το κόμμα μας ο νους, η καρδιά και ο οργανωτής της πάλης του λαού μας για το σοσιαλισμό. Να πούμε ότι στη σημερινή μας εκδήλωση παρευρίσκονται από την κεντρική διοίκηση της ΠΕΑΕΑ ΔΟΥΣΟΥΕ ο αντιπρόεδρός της, σύντροφος Γρηγόρης Τουγλίδης. Επίσης, παρευρίσκονται αρκετοί εκπρόσωποι από τα παραρτήματα από την περιοχή του Πειραιά της ΠΕΑΕΑ ΔΟΥΣΟΥΕ, όπως επίσης παρευρίσκεται και Διαμάντο Μανολάκου, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Να καλέσουμε στο βήμα για την κεντρική ομιλία τον σύντροφο Μανώλη Ραπανάκη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και γραμματέα της Τομεακής Οργάνωσης του Πειραιά. Συντρόφισσες και σύντροφοι, καλησπέρα. Φέτος συμπληρώνονται 80 χρόνια από την ίδρυση του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου. Το ΕΑΜ, με αιμοδότη και καθοδηγητή το ΚΚΕ, έγραψε λαμπρές σελίδες στην ηρωική μάχη του λαού μας ενάντια στους ναζιστές και φασίστες κατακτητές, στους ντόπιους συνεργάτες του. Έσωσε το λαό από την πείνα και οργάνωσε τον αγώνα για τη λευτεριά. Με τον Λαϊκό Στρατό στο πλευρό του, τον Ελλάς αναμετρήθηκε ένοπλα στα βουνά, στα χωριά, στις πόλεις, με τα φασιστικά στρατεύματα και τους συνεργάτες τους. Με την ΕΠΟΝ ξεσήκωσε και οργάνωσε την πλειοψηφία της ελληνικής νεολαίας για να μπει στον αντιφασιστικό αγώνα. Με τη θρηλυκή όπλα περιφρούρησε τους αγώνες του λαού μας και προστάτευσε αγωνιστές από τη δολοφονική δράση των δοσιλόγων και άλλων συνεργατών των Γερμανών κατακτητών. Η μεγαλειώδης δράση του ΕΑΜικού κινήματος επιταχύνθηκε και δυνάμωσε από την αποφασιστική νίκη του Κόκκινου Στρατού στο Στάλιγκραντ και τη μεγάλη αντεπίθεση του λαού της Σοβιετικής Ένωσης που κατέληξε στη συντριβή του ναζιστικού άξονα, στην κατάληψη του Βερολίνου, στην ύψωση της κόκκινης σημαίας με το σφυροδρέπανο μέσα στην καρδιά του κτίνους στο Ράιχσταγκ. Οι νίκες του Σοβιετικού λαού καταρχήν και των συμμάχων στη συνέχεια έδωσαν θάρρος, κουράγιο και ελπίδα σε όλους τους λαούς της Ευρώπης και του κόσμου. Οι φασίστες, ντόπιοι και ξένοι, παρά την αγριότητα που επιδείξανε, τις εγκληματικές τους πράξεις, τις μαζικές εκτελέσεις, τα βασανιστήρια, τους βιασμούς και άλλα έσχη, δεν μπόρεσαν να κάμψουν το αγωνιστικό και μαχητικό φρόνημα του λαού μας, που πλέον εκφραζόταν μαζικά μέσα από το ΕΑΜ, τον Ελλάς, την ΕΠΟΝ. Σε αυτή την ιστορική και ηρωική πορεία, η Κοκκινιά έχει γράψει τις δικές της σελίδες. Από την πρώτη στιγμή της κατοχικής σκλαβιάς, έδειξε ότι δεν πρόκειται να αφήσει τους φασιστές κατακτητές στη γειτονιά χωρίς αγώνα. Η αντίσταση στην Κοκκινιά φούντωσε από νωρίς, ανδρώθηκε και θέρκεψε στο καμίνι του αγώνα. Πήρε σάρκα και οστά με τη συμμετοχή της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού της. Οι εργάτες,
τα νιάτα που διψούσαν για ελευθεριά ενίσχυσαν αποφασιστικά όλες τις αντιστασιακές οργανώσεις. Κράτησαν ψηλά τη σημαία κατά του φασισμού. Με ελάχιστα μέσα, με υποτυπώδη οπλισμό, έδωσαν σκληρές μάχες και κατάφεραν και σοβαρές απώλειες στον εχθρό. Η μάχη της Κοκκινιάς το Μάρτιο του 1944 έχει καταγραφεί ως τέτοια σημαντική στιγμή σε αυτόν τον αγώνα. Έμεινε στην ιστορία για τη μαζική συμμετοχή, την αποφασιστικότητα, το αγωνιστικό πείσμα και τον ηρωισμό των πολεμιστών του Ελλάς και της ΕΠΟΝ, οι οποίοι κατάφεραν σοβαρές απώλειες στους κατακτητές και στους ταγματασφαλίτες. Αφού βρήκαν κυριολεκτικά το δάσκαλό τους από τον κοκκινιώτικο λαό, οι ναζί κατακτητές και οι ταγματασφαλίτες και οι συνεργάτες τους οργάνωσαν το στιγερό έγκλημα του μπλόκου που φέτος συμπληρώνονται 77 χρόνια. Ο ανθός της νεολαίας μας, τα παιδιά του λαού, αγωνιστές και αγωνίστριες μεγαλύτερων ηλικιών, κυριολεκτικά έδωσαν τη ζωή τους και στάθηκαν με θάρρος, μαχητικότητα, τόσο μπροστά στο δάχτυλο του κουκουλοφόρου καταδότη, όσο μπροστά και στην κάνη του γερμανικού όπλου στο εκτελεστικό απόσπασμα. Από τις 15 Αυγούστου οι φασίστες επιχείρησαν να μπουν στην πόλη από τα Μανιάτικα. Αναχαιτίστηκαν, οπισθοχώρησαν προσωρινά όμως. Επανήλθαν με μεγαλύτερες ενισχύσεις και άρχισαν επίθεση από πολλά μέτωπα με όλμους και πολυβόλα. Στη συμβολή Κύπρου και Κηδονιών συγκεντρώνουν τους πρώτους ομήρους, τους μεταφέρουν στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου. Στις 17 Αυγούστου, από τις 2.30 και μετά τα μεσάνυχτα, δεκάδες γερμανικά καμιόνια περικυκλώνουν την ηρωική Κοκκινιά. Μαζί τους έχουν έρθει οι δοσύλλογοι του Μπουραντά. Περισσότεροι από 3.000 βαριά οπλισμένοι Γερμανοί και ταγματασφαλίτες κλείνουν όλα τα πιθανά περάσματα, απαγορεύουν τις εξόδους. Από τις 6 το πρωί, καλούν τους άντρες από 14 έως 60 χρονών να συγκεντρωθούν στην πλατεία της Οξίας Ξένης με πρόσχημα τον έλεγχο των ταυτοτήτων. Όσοι δεν υπακούν θα του φεκίζονται επί τόπου. Με υποκόπανους, κλωτσιές, βρισχές γκρεμίζουν πόρτες σπιτιών, σέρνουν εκατοντάδες στον τόπο του μαρτυρίου. Όσοι πρόλαβαν και κρύφτηκαν σε καταπακτές στέγες ή σε πηγάδια ίσως και να γλίτωσαν. Δεκάδες εκτελέστηκαν στο κατόφλι του σπιτιού τους ακριβώς επειδή αρνήθηκαν να υπακούσουν. Ενώ άλλοι σε διάφορα σημεία μέσα στην πόλη. Πολλά σπίτια κάηκαν. Από τις 8 η πλατεία και οι γύρω δρόμοι έχουν γεμίσει με χιλιάδες άντρες, με αμούστακα παιδιά. Γονατιστεί με ψηλά το κεφάλι. Αυτή ήταν η εντολή. Για να μπαίνουν οι κουκουλοφόροι και να διακρίνουν τους αγωνιστές. Να τους οδηγούν στην εκτέλεση. Ο γνωστός Χαφιές Μπατράνης, όταν εντόπισε τον λοχαγό, το παλικάρι του Ελλάς, Αποστόλη Χατζηβασιλείου, τον χαιρετά ηρωνικά, λέγοντας «Τα σέβη μου λοχαγέ», δίνοντας το σύνθημα για να ξεκινήσει η σφαγή. Αφού του βγάζουν το μάτι, τον χαρακώνουν στο πρόσωπο, τον μεταφέρουν ανάμεσα στο πλήθος για να προδώσει. Η απάντηση και εδώ αγέροχη και παλικαρίσια. «Πατριώτες, μη φοβάστε, σηκώστε το κεφάλι. Δεν πρόκειται να προδώσω κανέναν». Τον σέρνουν ανέστητο στο σημείο της εκτέλεσης. Ακόμα και με την τελευταία του πνοή φώναξε «Πατριώτες, εκδίκηση». Οι κουκουλοφόροι χαφιέδες σέρνονται ανάμεσα στους συγκεντρωμένους. Υποδεικνύουν αγωνιστές και οι δήμοι την ίδια ώρα εκτελούν. Δείχνουν ιδιαίτερο ζήλο και χαρά όταν εντοπίζουν τα μέλη και τα στελέχη του ΚΚΕ, τους πρωτοπόρους αγωνιστές του Ελλάς, της ΕΠΟΝ, του ΕΑΜ. Έτσι έδειχναν, θέλανε δηλαδή, δεν τα κατάφεραν, να εκπληρώσουν ένα βασικό στόχο του μπλόκου. Να χτυπηθεί ο αιμοδότης της αντιστασιακής δράσης του λαού συνολικά και του λαού της Κοκκινιάς. Δηλαδή το κόμμα μας, το ΚΚΕ, που ήταν ο εψυχωτής, ο οργανωτής του αγώνα. Ο Γερμανός Δήμιος ούρλιαζε «Όλοι οι κομμουνιστές πρέπει να πεθάνουν». Και άλλους βασάνισαν απάνθρωπα, τους εκτέλεσαν ακόμα και οι ίδιοι ταγματασφαλίτες με τα χέρια τους, όπως τον Παναγιώτη Ασμάνη που τον εκτέλεσε ο αρχηγός των ταγματασφαλιτών. Οι δοσύλλογοι ως το μεσημέρι συνεχίζουν τη δουλειά της κατάδοσης με μένος, ιδιαίτερα απέναντι στο ΚΚΕ. Μόλις ανακάλυψαν το κρυσφύγετο μιας ομάδας ελασιτών και συνάλαβαν την αντάρτισα διαμάτο κουμπάκι, άρχισαν τα πανηγύρια. Σε όλη τη διαδρομή μέχρι τη Μάντρα την έβριζαν, τη χτυπούσαν, η οποία όμως χωρίς να χάσει ούτε λεπτό το κουράγιο της, τους απαντούσε
Σαν εσάς προδότες έφαγα 65. Και λίγο πριν την εκτέλεση φώναξε: μια ζωή τη χρωστάμε στην πατρίδα. Ας την πάρουν οι προδότες, υπάρχουν χιλιάδες λεβέντες που θα πάρουν την εκδίκηση. Καθώς η διαδικασία της διαλογής συνεχίζεται και η τραγωδία κορυφώνεται, δεν υπάρχει κανένα σύκτος. Οι ταγματασφαλίτες σπάζουν ακόμα και τις στάμνες που έχουν μαζέψει οι γυναίκες, οι μανάδες και τα παιδιά για να ακουμφίσουν με λίγο νερό τους κρατούμενους που υποφέρουν κάτω από τον καυτό αυγουστιάτικο ήλιο. Οι πυροβολισμοί και οι εκτελέσεις συνεχίζονται. Αξίζει να αναφέρουμε και την ηρωική στάση του Κώστα Περιβόλα, που ορμάει και πιάνει από το λαιμό τον Πλιτζανόπουλο, ο οποίος όμως προλαβαίνει και εκτελεί το παλικάρι επί τόπου. Οι εκτελέσεις συνεχίστηκαν ως το μεσημέρι. 76 αγωνιστές στη Μάντρα, 42 στα Αρμένικα. Στην ίδια γειτονιά, 80 από 90 σπίτια κάηκαν αφού λαιλατήθηκαν. Στη Μάντρα η εικόνα είναι αποτρόπαιη, θυμίζει σφαγείο. Τα κορμιά των αγωνιστών κύντονται το ένα πάνω στ' άλλο και το αίμα ποτάμι. Οι εκτελεσμένοι θάβονται στο κοινοτάφιο του Τρίτου Νεκροταφείου. Η τραγωδία της 17ης Αυγούστου ολοκληρώθηκε όταν γύρω στις 6 το απόγευμα, με τις νέες υποδείξεις των Χαφιέδων, ένα κυριολεκτικά ανθρώπινο ποτάμι 6.000 ξεκίνησε για το στρατόπεδο του Χαϊδαρίου, από όπου πολλοί μεταφέρθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Γερμανίας και αρκετοί δεν γύρισαν ποτέ. Παρά τις μεγάλες απώλειες, την ανίποτη θλίψη που πλάκωσε την κοκκινιά, τα σπίτια που κυριολεκτικά έκλεισαν, ο λαός μας δεν έκανε πίσω. Μέτρησε τις πληγές του, έθαψε τους νεκρούς του και με μπροστά τους κομμουνιστές συνέχισε την πάλη μέχρι την τελική νίκη. Και με τη δική του συμβολή, άλλωστε, το ρολόι της ιστορίας έδειχνε όντως 12 παρά 5 από τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, ο αντίπαλός μας, η αστική τάξη, το κεφάλαιο και οι ενώσεις τους, παραχαράσει την ιστορία είτε με χυδαίο είτε και με συγκαλυμμένο τρόπο, δηλαδή είτε με Μπογδάνους είτε με περισπούδαστους καθηγητές τύπου Μαρατζίδη και Καλύβα, βάζοντας το στόχαστρο το μέλλον, τη νέα γενιά ειδικά, σε αυτούς δηλαδή που το μέλλον ανήκει. Γι' αυτό ξεδιπλώνεται η προσπάθεια με επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σβηστεί από την ιστορική μνήμη η τεράστια και αποφασιστική προσφορά της Σοβιετικής Ένωσης και των κομμουνιστών απανταχού του πλανήτη στη συντριβή του φασισμού. Προσπαθούν να ταυτίσουν το φασισμό με τον κομμουνισμό μέσω της ανιστόρητης θεωρίας των ολοκληρωτισμών και των δύο άκρων. Ενώ ταυτόχρονα θέλουν να αθωώσουν τη μήτρα που γεννά το φασισμό, τη δράση των ναζιστικών εγκληματικών συμμοριών, ακόμα και την κατάκτηση της διακυβέρνησης από τις φασιστικές, ναζιστικές, ρατσιστικές δυνάμεις που είναι το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα. Κρύβουν ότι ο φασισμός τρέφεται από τα επιχειρηματικά συμφέροντα, στηρίζεται πολλαπλά και οικονομικά και με άλλους τρόπους, ώστε να αποτελέσει το μακρύ χέρι του συστήματος ενάντια στον εχθρό λαό, αλλά και εφεδρεία για να βγάλει το σύστημα όταν τον χρειαστεί από τη δύσκολη θέση. Οι Γερμανοί καπιταλιστές ήταν κερδισμένοι και με την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία, αλλά και πιο πριν, όταν τον αξιοποιούσαν αυτόν και τα τάγματα εφόδου ως δύναμη κρούσης ενάντια στο λαϊκό κίνημα, στους εργάτες, στο Κομμουνιστικό Κόμμα Γερμανίας. Την ίδια ώρα, οι υπεριαλιστικές δυνάμεις της Δυτικής Ευρώπης και των ΗΠΑ κράτησαν στάση αναμονής απέναντι στους Ναζί της Γερμανίας και μάλιστα συνεργασίας, ενώ την ίδια ώρα οι βιομηχανοί τους έκαναν χρυσές business. Κλείναν δηλαδή από τη μία μέσω της συμφωνίας του Μονάχου, συμφωνία με τους Ναζί, η Βρετανία και η Γαλλία, και την ίδια ώρα οι βιομηχανοί τους κλείναν επιχειρηματικές δουλειές. Στη διάρκεια του πολέμου, άλλωστε, αποδεικνύεται το εξής. Οι κατοχικές κυβερνήσεις ξεπήδησαν σαν φυσική συνέχεια από τμήμα του παλιού αστικού πολιτικού κόσμου σε όλη την Ευρώπη. Οι περισσότεροι μάλιστα συνέχισαν και την πολιτική του σταδιοδρομία στο αστικό πολιτικό σύστημα και μετά. Ενώ την ίδια ώρα όλοι μαζί διαχρονικά έγδερναν τους λαούς που δεινοπάθησαν από τον πόλεμο, την πείνα και τις στερήσεις.
Θα μου πείτε όλα αυτά είναι μακριά. Μην πάμε τόσο μακριά. Θα ξεχάσουμε εδώ τη δράση των ναζί εγκληματιών της Χρυσής Αυγής στον Πειραιά. Εχθρός τους οι εργάτες, φίλοι τους οι εργοδότες και οι εφοπλιστές. Για ποιανού λογαριασμού άραγε επιτέθηκαν στους συνδικαλιστές κομμουνιστές του μετάλλου στο Πέραμα? Για ποιανού λογαριασμού φτιάξανε το δουλεμπορικό? Για ποιανού λογαριασμού μιλούσαν στη Βουλή ζητώντας ακόμα περισσότερες φοροαπαλλαγές στους εφοπλιστές, οι οποίοι ούτως ή άλλως λίγα πληρώνουν? Για αυτόν τον λογαριασμό έχειναν το ρατσιστικό δηλητήριο, ώστε ο εργάτης και η εργάτρια να μην στρέψει τα πυρά του στον πραγματικό αντίπαλο, το κράτος και τους επιχειρηματικούς ομίλους, αλλά στο φτωχό και κατατρεγμένο μετανάστη και πρόσφυγα. Με αυτούς προσπαθούν να ταυτίσουν ό,τι πιο φωτεινό έχει γεννήσει η ανθρώπινη σκέψη. Αυτή τη θεωρία βρήκαν την ευκαιρία να αναπαράγουν επίσημα η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως και ο Υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος, με αφορμή την πρόσφατη ανεξέλεγκτη και με κρατική και αστυνομική ανοχή δράση φασιστικών ομάδων μέσα και έξω από τα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, αλλά και συνολικά στις δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Από πίσω ακολούθησαν όλα τα αστικά ΜΜΕ. Βαθιστόχαστες αναλύσεις έπαιρναν και έδιναν για τα δύο άκρα, για την ανάγκη καταδίκης της βίας από όπου και αν προέρχεται και άλλα. Τόλμησαν να βάλουν στο ίδιο τσουβάλι το μαχαίρι και τη σιδηρογροθιά του φασίστα με το μοίρασμα της προκήρυξης από τα μέλη της ΚΝΕ και από άλλους αγωνιστές. Γραμμή η οποία οπλίζει ακόμα περισσότερο το χέρι των φασιστοειδών. Κυβέρνηση και ΜΜΕ έδωσαν αέρα στα πανιά των φασιστών, θάρρος να βγουν ακόμα πιο θρασίδηλα και να ξαναχτυπήσουν. Βέβαια και η κάλυψη της φασιστικής δράσης από την αστυνομία ήταν εξόφθαλμη. Μπροστά στα μάτια τους μετατρεπόταν το ΕΠΑΛ στη Σταυρούπολη σε ένα άντρο φασιστικών επιθέσεων, απ' τη μία. Απ' την άλλη βέβαια είναι πολύ εύκολη στην άγρια καταστολή μιας κινητοποίησης, η οποία διεκδικεί τα αυτονόητα, την πάλι για ένα καλύτερο σχολείο, όπως έγινε τώρα πρόσφατα στην κινητοποίηση των εκπαιδευτικών ή παλιότερα σε μαθητικές κινητοποίησεις. Είναι δύο εικόνες που δείχνουν τις πραγματικές επιλεκτικές ευαισθησίες του κράτους και της κυβέρνησης. Μαντρόσκυλο του συστήματος λοιπόν ήταν, είναι και θα είναι οι φασίστες. Είτε αλλάξουν ονομασία, είτε βρίσκονται σε μία οργάνωση εγκληματική, είτε βρίσκονται σε πολλές εγκληματικές οργανώσεις. Πάντα θα είναι και θα παραμένουν πιστά σκυλιά των αφεντικών τους. Οι μεγαλειώδεις κινητοποίησεις των ημερών στη Θεσσαλονίκη και αυτές που θα ακολουθήσουν στέλνουν το σωστό μήνυμα. Μπροστά στη δολοφονική δράση των φασιστών δεν υποχωρούμε. Στον Πειραιά των σύγχρονων και των παλαιότερων ιστορικών αγώνων του λαού μας, στην Κοκκινιά του Μπλόκου, στο Κερατσίνι της Ηλεκτρικής, στις γειτονιές του Παύλου Φίσα, κακιά σκουριά δεν πιάνει. Δεν μας φοβίζουν. Όπως τους τσάκισε ο λαός και το κίνημά του, θα τους ξανατσακίσει. Να βρουν τη θέση τους στα λαγούμια τους, φοβισμένοι από τη γροθιά του λαού που θα τους συντρίψει αν ξεμητήσουν. Και αύριο θα δώσουμε μαζικό παρόν στη συγκέντρωση των σωματείων και των μαζικών φορέων για τον ένα χρόνο από τη συμπλήρωση της καταδικαστικής απόφασης της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής. Και θα φωνάξουμε ξανά ότι ο αγώνας θα συνεχίζεται όσο η μήτρα που γεννά το τέρας θα υπάρχει. Θα φωνάξουμε ξανά, τότε χίτες, τώρα χρυσαυγίτες, όπλο του συστήματος είναι οι φασίστες. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, όπως και για τον αντίπαλο, έτσι και για μας, η ιστορία δεν είναι θέμα απλά γνώσης γεγονότων. Και αυτά χρειάζονται βέβαια. Να τα μάθει η νέα γενιά, να εμπνευσεί από αυτά, να δράσει. Είναι κυρίως όμως τα συμπεράσματα που απορρέουν, που αποτελούν όπλα στη σημερινή δράση, για το παρόν και το μέλλον μας. Η ηρωική δράση του εαμικού κινήματος και των αγώνων της Κοκκινιάς μας διδάσκει την τεράστια δύναμη του λαού, που πηγάζει από την οργάνωση, τη συσπήρωση γύρω από το κόμμα του, το ΚΚΕ. Που πηγάζει από το δίκαιο του αγώνα για τη λευτεριά και την κοινωνική πρόοδο, για μια Ελλάδα που ο λαός θα αφεντεύει στον τόπο του. Μας διδάσκει ότι ο λαός μας
μπορεί και πρέπει να χαράσει τη δική του αυτοτελή δράση ενάντια τόσο στον εισβολέα κατακτητή, όσο και στην αστική του τάξη που τον έμπλεξε μέσα στην δίνη του πολέμου και των ανταγωνισμών. Για να μπορέσουμε να καταφέρουμε να υπάρξει διέξοδος που θα προχωρά μπροστά τον τροχό της ιστορίας. Αυτό το συμπέρασμα αποκτά πολύ μεγάλη σημασία σήμερα, που τα σχέδια εμπλοκής στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ στην περιοχή και ευρύτερα είναι εδώ και έχουν τις υπογραφές και τη συμφωνία όλων των κυβερνήσεων και όλων των αστικών κομμάτων. Ενώ σε αυτή την αντιδραστική κατεύθυνση κινείται και η Συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας, που επιδιώκει μέσα από αυτήν η ελληνική αστική τάξη να γίνει ακόμα πιο επιθετική στην περιοχή, να διεκδικήσει κυριολεκτικά τον ρόλο του νατοϊκού χωροφύλακα στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Την ίδια ώρα οι εξοπλισμοί θα φορτώνονται ακόμα μεγαλύτερα, με τους εξοπλισμούς θα φορτώνονται ακόμα μεγαλύτερα βάρη στην πλάτη του λαού μας. Και ταυτόχρονα δεν θα λύνουν το ζήτημα της προστασίας της κυριαρχίας και των δικαιωμάτων, αλλά την προώθηση των νατοϊκών σχεδίων, τη μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας σε αυτά. Ενώ και οι επόμενες κυβερνήσεις θα διατηρήσουν, θα ενισχύσουν τις συμφωνίες, που φαίνεται ότι πάνε για πιο μόνιμο χαρακτήρα από άποψη υπογραφής και συμφωνίας για τις βάσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετατρέποντας ακόμα περισσότερο τη χώρα σε μαγνήτη κινδύνων, ενώ θα προχωρήσουν ακόμα πιο βαθιά οι αποστολές, η διεύρυνση του ΝΑΤΟ στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ο αγώνας και τα συμπεράσματα από την εποπτεία του λαού μας στη δεκαετία του 40 μας διδάσκει επίσης τη δύναμη της λαϊκής οργάνωσης, τη δύναμη της λαϊκής αυτενέργειας, όπου πραγματικά ο λαός έσωσε το λαό. Έσωσε το λαό από την πείνα και τη σκλαβιά. Μας φανερώνει ότι τα εμπόδια δεν είναι ανυπέρβλητα, ακόμα και στις πιο σκοτεινές περιόδους. Μας αποκαλύπτει το ρόλο του αστικού κράτους, που διαχρονικά είναι ένα κράτος εχθρικό για το λαό και πολύ φιλικό για να στηρίζει και να προωθεί τα συμφέροντα των επιχειρηματιών, των εφοπλιστών, των τραπεζιτών, όλων των παρασίτων της καπιταλιστικής κοινωνίας. Αυτά είναι πολύτιμα συμπεράσματα που και σήμερα μπορούμε να τα επιβεβαιώσουμε μέσα από την καθημερινή μας πείρα. Είτε αφορά την εξέλιξη και το μέτωπο της πανδημίας, είτε την λαϊκή δράση για να σωθούν οι περιουσίες και οι ζωές στις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, είτε την πάλι απέναντι στην αντεργατική πολιτική στους χώρους δουλειάς, με το εμβληματικό πλέον παράδειγμα των εργαζομένων της eFood που στήκωσαν ανάστημα με τους εργαζόμενους και το λαό στο πλευρό τους και καταφέρανε και νικήσανε. Όταν αυτή η καθημερινή πείρα συναντηθεί με τα συμπεράσματα από τις κορυφαίες στιγμές του λαού μας και με την πρόταση του ΚΚΕ για την πάλη ενάντια στο σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα, τότε μπορεί να γίνει έφλεκτη ύλη που θα πυροδοτήσει τη ριζοσπαστικοποίηση, θα εμπνεύσει, θα βάλει σε αγωνιστική κίνηση νέες δυνάμεις. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, η ίδια η πραγματικότητα επιβεβαιώνει καθημερινά ότι δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρξει κοινό συμφέρον ανάμεσα στο κεφάλαιο από τη μια μεριά, την εργατική τάξη και το λαό από την άλλη. Αναδεικνύεται ο μεγάλος ένοχος, ο οποίος αποτελεί το πραγματικό εμπόδιο για την κοινωνική πρόοδο και ευημερία. Την εξουσία που βρίσκεται στα χέρια των εκπροσώπων των μονοπωλιακών ομίλων. Όλα τα αστικά κόμματα το μόνο που επιδιώκουν είναι να υπηρετούν τη διαχείριση των αναγκών του καπιταλιστικού συστήματος, τη σύγχρονη βαρβαρότητα που μας εμποδίζει να ικανοποιήσουμε τις σύγχρονες ζωτικές μας ανάγκες. Το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα που έχει πρόγραμμα, πρόταση εξουσίας και λέει ότι μπορεί και πρέπει να ανατραπεί ο πραγματικός εχθρός, η δικτατορία της αστικής τάξης του κεφαλαίου, ότι υπάρχει διέξοδος και είναι η νέα κοινωνία, ο σοσιαλισμός, η κοινωνική ιδιοκτησία, η κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία, οικονομία η οποία κινείται με κίνητρο το κοινωνικό όφελος. Ο σοσιαλισμός είναι η πραγματική πρόοδος, η κοινωνία στην οποία οι εργαζόμενοι πραγματικά βγαίνουν από το περιθώριο της πολιτικής ζωής, συμμετέχουν ισότιμα, άντρες και γυναίκες, ενεργά στη λήψη, στην εφαρμογή, στον έλεγχο των αποφάσεων, γιατί πλέον έχουν κυριολεκτικά την εξουσία στα δικά τους χέρια.
με την κοινωνική διοκτησία όλου του πλούτου, πάβει να λειτουργεί η οικονομία με κίνητρο το καπιταλιστικό κέρδος. Σε αυτό πάνω το γόνιμο έδαφος, ο κεντρικός σχεδιασμός της παραγωγής θέτει επιστημονικά καθορισμένους κοινωνικούς στόχους, ώστε να αναπτύσσονται και να καλύπτονται οι ευρύτατες λαϊκές ανάγκες. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, σε αυτή τη μεγάλη πρωτοβουλία για να ανοίξει ο δρόμος για την ελπιδοφόρα διέξοδο του λαού μας στο σοσιαλισμό, καλούμε το λαό να συμπορευτεί αγωνιστικά μαζί μας. Το ΚΚΕ, τα μέλη, οι φίλοι, οι οπαδοί του μπαίνουν μπροστά, διαθέτουν όλες τους τις δυνάμεις για να οργανώσει ο λαός την αντεπίθεσή του, να βάλουν τη δική τους σφραγίδα οι εργαζόμενοι στις εξελίξεις. Οργανώνουμε την πάλη για τα προβλήματα, φέρνουμε τις ανάγκες μας στο προσκήνιο, αναμετριόμαστε με τους ενόχους για τη σημερινή κατάσταση, την εξουσία του κεφαλαίου, τους συμμάχους της, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Και από αυτό εδώ το βήμα κάνουμε κάλεσμα πλατή σε όλο το λαό να παλέψουμε ενάντια στην πολιτική όλων των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα εργασιακά μας δικαιώματα, για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, στην ασφάλεια, στην ασφάλιση, για συλλογικές συμβάσεις, για την προστασία της υγείας του λαού, για τη διεκδίκηση παιδείας πραγματικής για τα παιδιά μας, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας ενάντια στην κρατική καταστολή, για την απεμπλοκή από όλους τους επικίνδυνους σχεδιασμούς με αποδέσμευση από τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα σε αυτούς τους καθημερινούς αγώνες μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα πανελλαδικά συντονισμένο κίνημα της εργατικής τάξης και των συμμάχων, ριζωμένο παντού με πρωτοπόρες εστίες αντίστασης σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο, σε κάθε περιοχή, με ενιαία αιτήματα και στόχους που ανοίγουν το δρόμο με κατεύθυνση πάλης ενάντια στα μονοπόλια και τον καπιταλισμό. Το ΚΚΕ έχει την πείρα, έχει τη δύναμη να εγγυηθεί ότι η οργάνωση της λαϊκής αντεπίθεσης θα έχει συνέχεια, διάρκεια, νικηφόρα προοπτική. 80 χρόνια μετά την ίδρυση του ΕΑΜ και την εποπτεία της αντίστασης, 77 χρόνια μετά από τον μπλόκο της Κοκκινιάς, η ιστορία μας διδάσκει και από αυτά τα παραδείγματα. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Μπορεί, όταν βαδίσει αποφασιστικά, στο δρόμο της ανατροπής, για να πάρει ο ίδιος στα χέρια του το τιμόνι της εξουσίας. Ζήτω λοιπόν οι αγωνιστές του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ. Ζήτω λοιπόν οι τιμημένοι νεκροί του μπλόκου της Κοκκινιάς. Οι θυσίες τους είναι το λείπασμα των νέων μεγάλων αγώνων του λαού μας στον αγώνα για την οριστική κατάργηση της εκμετάλλευσης για το σοσιαλισμό. Ευχαριστούμε πολύ.